Εσύ όγελος. Πράγματι το θέμα της διάλυσης ή ανακύκλωσης των πλοίων, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ασίας είναι διάλυση πλοίων. Δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας και δεν τηρούνται και οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Απ' την άλλη, πρέπει να προχωρήσουμε σε ανακύκλωση των υλικών, αλλά με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Μπορούμε να σκεφτούμε, σε σχέση με όσα είπε ο Καρλ, που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ήμουν και στην ημερίδα που οργάνωσε, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι πολύ σημαντικό το φέρνει το θέμα εδώ. Νομίζω πρέπει να αξιοποιήσουμε λίγο και τις σκέψεις που υπήρχαν όταν μιλάγαμε για άλλου είδους απόβλητα και την έννοια της εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού. Δηλαδή, ένας παραγωγός έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί και μετά το τέλος ζωής ένα προϊόν π.χ. της συσκευασίας. Άρα, εδώ πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μια αντίστοιχη αρχή για τις ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να εισαχθεί στη συζήτηση. Δηλαδή, ένα πλοίο το οποίο κατασκευάζεται να έχει η ναυτιλιακή εταιρεία την υπευθυνότητα απέναντι στην σωστή επανένταξη στο παραγωγικό κύκλο. Είτε αλλάζει ενδιάμεσα η ναυτιλιακή εταιρεία, είτε πάει σε άλλη σημαία. Αυτό νομίζω είναι ένας κανόνας ο οποίος θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε σε όλο τον κύκλο ζωής το θέμα αυτό με τα πλοία. Τώρα, από την άλλη μεριά, αυτό που συμβαίνει δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά ανεύθυνο, έχει να κάνει και με το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Επειδή ακριβώς δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των συνθήκων εργασίας με ασφάλεια και δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές, γι' αυτό πολλές από τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γίνουν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία, σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, πηγαίνουν για λόγους φτηνού κόστους προφανώς σε χώρες όπου έχουν μια παράδεκτη διαδικασία διάλυσης των πλοίων. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε κανόνες που θα ισχύουν. Δεν είναι να με τρόπο μη αποδεκτό να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, αλλά να βάλουμε ίδιους κανόνες για όπου γίνεται ανακύκλωση πλοίων. Δηλαδή, είτε αυτό γίνεται στον Μπαγκλαντές, είτε γίνεται στην Ευρώπη, να υπάρχουν κανόνες ασφάλειας και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ώστε πραγματικά να μιλάμε για σωστές διαδικασίες. Και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε προφανώς από την Ευρώπη. Ίσως η ιδέα του Κάρλ να έχει ενδιαφέρον σαν ένα ξεκίνημα, δηλαδή μια έκτακτη φορά, για να δημιουργηθεί ένα ταμείο στην αρχή με πρωτοβουλία. Δηλαδή, με πρωτοβουλία που θα μπορεί μετά να επεκταθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και προφανώς χρειαζόμαστε διαδικασίες εφαρμογής των όποιων διεθνών συμφωνιών, γιατί όταν δεν εφαρμόζονται δεν έχουν νόημα. Άρα προφανώς πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι παραμένει στην πρωτοπορία περιβαλλοντικών πολιτικών, που αυτές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας και βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Άρα δεν πρέπει κανείς να το δει ότι δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, αλλά ίσα-ίσα που δημιουργεί νέες ευκαιρίες οικονομικής δραστηριότητας και για την επιβίωση ναυπηγείων που σήμερα αντιμετωπίζουν πράγματι μεγάλα προβλήματα. Vielen Dank, Richard Seber.